Περισσότερος κόσμος, αγαπητέ κύριε καθηγητά, έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές, λέει το εξής. Ο Τσίπρας βρήκε λεφτά για τους κατώτατους μισθούς, ο Σαμαράς βρήκε θέσεις εργασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν είχαν βρεθεί πιο νωρίς? Και αν έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα, κύριε καθηγητά? Βεβαίως έχουμε πρόγραμμα. Αυτή η πολιτική η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, η πολιτική της λιτότητας, ναι, ευνοεί τους λίγους. Ανοίγει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Ανοίγει τις ανισότητες. Δημιουργεί από τη μια μεριά στην πλειοψηφία της κοινωνίας ανασφάλεια και καταστροφή και επιτρέπει σε πάρα πολύ λίγους στην ολιγαρχία να συνεχίσουν το πάρτι. Δυστυχώς η χώρα μας έγινε πειραματόζωο για να επεκταθεί η πολιτική της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη και η λιτότητα έφερε και την υπερχρέωση. Άρα, κύριε καθηγητά, υπάρχει πρόγραμμα, λέτε έτσι? Άρα, υπάρχει ανάγκη για μια άλλη πολιτική, ναι, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε γι' αυτό πολύ ισχυρή ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάτε εσείς στην Ευρώπη? Βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμά μας ξεκινάει από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς λέμε κανένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να στερείται των βασικών αγαθών που είναι η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, το ρεύμα, το νερό, τα κοινωνικά Πόσο αγαθά. Πόσο κάνει, κύριε καθηγητά, αυτό έχουμε, το πρόγραμμα? Έχουμε, πόσο το κοστολογήσατε? Το έχουμε κοστολογήσει ακριβώς. Θα σας πω ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να συνδεθούν 300.000 νοικοκυριά με το δίκτυο της ΔΕΗ και να λάβουν το ελάχιστο τιμολόγιο δωρεάν, ναι, το κόστος είναι λίγο παραπάνω από το 1/3 των κερδών της επιχείρησης. Πρέπει να τους δοθεί, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ο δεύτερος άξονας της πολιτικής μας. Άρα λέτε εσείς στη ΔΕΗ, δώσε το 1/3 για να πάρουν ρεύμα οι φτωχοί? Βεβαίως. Θα το δώσει? Θα το δώσει. Με θα νόμο αναγκαστικό ή... Θα το δώσει, θα το συζητήσουμε και θα το δώσει. Πάμε στους μισθούς. Με νόμο θα έρθει ο κατώτατος μισθός, η αύξηση του? Βεβαίως. Το δεύτερο ζήτημα είναι η αξιοπρέπεια, δηλαδή, ναι, η ανάκτηση της εργασίας. Να μπορεί ο εργαζόμενος να ζει αξιοπρεπώς, αλλά συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί. Επομένως, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι ενώσεις των μικρομεσαίων, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της οποίας προείσταται ο κ. Κροκίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν αποδεχθεί ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, διότι θα τονέωσε τη ζήτηση και τη μικρή επιχείρηση. Όλο σας το οικονομικό πρόγραμμα, κύριε καθηγητά, επειδή είστε επικεφαλής του οικονομικού προγράμματος, πόσο κοστίζει, πόσο κάνει και αν αυτό έχουμε θα έχει φόρους για τους Έλληνες? Έχουμε ένα πολύπλοκο οικονομετρικό, ναι, μοντέλο. Τα στοιχεία αλλάζουν συνεχώς, είναι τεκμηριωμένο, ξέρουμε τα πάντα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις ξανά, δικαιώματα στους εργαζόμενους, νομιμότητα, το τονίζω, διότι είχαμε ένα κρούσμα πολύ άσχημο σήμερα να αποφασίσει το προχθές, να αποφασίσει το πρωτοδικείο την επαναπρόσληψη των καθαριστριών και να μην συμμορφώνεται με δικαστική απόφαση κυβέρνηση. Λοιπόν, νομιμότητα σημαίνει επιθεώρηση εργασίας ώστε να εξαλείψουμε τη μαύρη εργασία και η επαναφορά του κατώτατου μισθού να γίνει πράξη. Μου είπατε για τη φορολογία. Να σας πω, αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων φορολογούνται, υπερφορολογούνται μέχρι εξαντλήσεως. Έχουμε υπολογίσει ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα πραγματικό φορολογικό συντελεστή από 48% μέχρι 53%. Θα τους μειώσετε αυτούς τους συντελεστές? Θα τους μειώσουμε δραστικά. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 33%. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε σε όλα. Από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ολιγαρχία που συνεχίζει το πάρτι. Συνεχίζει το πάρτι μέσα από παράνομες δραστηριότητες αλλά και από νομότυπες δραστηριότητες όπως είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές. Μία λέξη να πω γι' αυτό. Αγοράζουν από τον εαυτό τους. Από θυγατρικές που έχουν στο εξωτερικό. Πάω στις απολύσεις. Με ψηλές τιμές, εικονικές. Οι απολύσεις, κύριε καθηγητά, με νόμο θα απαγορευτούν οι απολύσεις ή θα βρείτε έναν άλλο τρόπο? Όχι, εμείς λέμε ότι θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας, ναι, μέσα από έκτακτες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης. Κοιτάξτε, έχουμε 1.600.000 ανέργους. Αν η οικονομία αναπτυσσόταν όπως πριν από την κρίση, εννοώ τους ρυθμούς μεγέθυνσης, πολύ ψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης, η δεύτερη στην Ευρώπη, ναι, θα παρήγονται 40.000 θέσεις εργασίας το χρόνο. 1.600.000 για 40.000 σημαίνει 40 χρόνια. Δεν μπορούμε να το ανοιχθούμε. Είστε σαφείς. Πρέπει να έχουμε άλλο σχέδιο. Το σχέδιό μας είναι να τροποποιήσουμε το πτωχευτικό δίκαιο, να δημιουργήσουμε, μάλιστα, ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουν άμεσα τώρα συνεταιριστικά σχήματα ανέργων, συνεργατικά σχήματα νέων αγροτών, μάλιστα, επιστημόνων να λειτουργήσουν τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, τον πλούτο αυτής της χώρας που αργεί ενώ σαφείς μπορεί να δουλέψει. Είστε σαφείς. Επομένως, πέντε πράγματα. Έχουμε σαφές πρόγραμμα, μάλιστα, και για τη φορολογία. Θα πατάξουμε την παρανομία. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται λαθρεμπορίες τσιγάρων, πετρελαιοειδών κτλ.
Και βεβαίως πάνω σε αυτή τη βάση θα στηθεί και το δίκαιο φορολογικό μας σύστημα. Εμείς θα έχουμε πολύ καιρό να τα λέμε πυκνά. Θα έχουμε, αλλά σας διαβεβαιώνω, συχνά. Το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, μάλιστα. Είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο, θα στηριχτεί στην ενίσχυση και στην, των πολιτών, θα κάνει μια μεγάλη διαφορά. Σαφής. Σας και αυτό το θερμά. Πρόγραμμα είναι για όλη την Ευρώπη. Και σε εσάς θα συμβάλλουμε αποφασιστικά ως ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη διαπραγμάτευση που θα κάνει η κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση που πιστεύουμε ότι θα έρθει σύντομα με την Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Ένωση για το θέμα του χρέους. Έχουμε λύσεις και για τις μικρές χώρες σαν την Ελλάδα και για τις Μάλιστα. Μεγάλες σαν την Ιταλία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας